Το Twitter έλεγε κοντός, πολύ κοντός, αλλά ο κοντός, τι έκανε ο κοντός. Βγήκε εδώ σε συνέντευξη, μιλάμε για τον Τασούλη, τη σχέση της Άννας Μαρίας, της νικήτρια, μία της νικήτρια του GNTM, και βγήκε ο Τασούλης και είπε, παιδιά, εγώ, καταρχάς, είμαι στο ίδιο ύψος με την Άννα Μαρία. Αυτή βρε ψήλωσε, δεν κόντυνα εγώ. Μάλιστα μας είπε ότι έχει δική του εταιρεία με οικοδομικά υλικά, νοικιάζει σπίτια, τον βοηθάει η Άννα Μαρία όταν έχει χρόνο στις δουλειές, δηλαδή είναι υπάλληλός του, και έβαλε και μια φωτογραφία με την αμαξάρα του και γράφει από κάτω ότι, χαριτολογώντας επειδή τον λένε κοντό στο Twitter, τον λέγανε και τον έκραξαν, ότι μήπως χρειάζομαι παιδικό καρεκλάκι, ναι, κάθισμα. Και φυσικά τα κάνει όλα αυτά, ο Τάσος, να μας δείξει ότι το παιδί δεν είναι, δεν, είναι, ναι, δεν είναι περαστικός έχει από τη ζωή αισθήματα. Της. Έχει λεπτά αισθήματα, πολύ λεπτά αισθήματα, οπότε λοιπόν θα το σκεφτεί δύο φορές για να φύγει από εκεί. Βέβαια να σας πω ότι το κορίτσι αυτό δεν κάθεται γιατί έχει λεφτά. Το παιδί αυτό. Είναι πολλά χρόνια μαζί. Είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί και τις έχει συμπαρασταθεί πάρα πολύ σε δύσκολες καταστάσεις που έχει περάσει η ίδια. Και αν μη τι άλλο, από ό,τι είδαμε τουλάχιστον, η Άννα Μαρία δεν είναι αχάριστο πλάσμα. Δεν είναι ένα πλάσμα το οποίο, επειδή έχει πάρει μια πρόσχερη δόξα, μια πρόσχερη λάμψη, έχουν πέσει τα φώτα πάνω της ότι θα παρατήσει την πραγματικότητά της για να πάει να ζήσει ένα ψεύτικο όνειρο. Γιατί κατά τα ψέματα ψεύτηκαν τα όνειρα αυτά. Μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα ή αν θέλετε και μεγάλο χρονικό διάστημα, όλα αυτά εξαφανίζονται μπροστά. Ρωτήστε άλλα μοντέλα, πείτε μου, πού είναι η Μαρίνα Τσιντικίδου σήμερα. Πού είναι όλα αυτά τα υπέροχα, όμορφα πλάσματα τα οποία θαυμάζαμε όλοι μας και μιλούσαμε όλοι μας. Και τώρα δεν θυμόμαστε ούτε τα ονόματά τους. Πού είναι οι αδερφές Τάδε, Πούπου. Έτσι δεν λέγανε. Ναι, λοιπόν, φαντάσου. Αδερφές Κανονίδη, πού είναι όλα αυτά τα κορίτσια. Καλά, παιδιά, φυσικά, βέβαια και πορεία. Ναι, μιλάω για κορίτσια που έχουν πορεία και τα λέω επίτηδες, γιατί είναι πολύ μεγάλα ονόματα και χαθήκανε και αυτά. Ο χρόνος πάει αλίπητα. Οπότε λοιπόν να ξέρετε, το κοριτσάκι αυτό είναι ισορροπημένο, αν και μικρό. Και βέβαια είναι ισορροπημένο γιατί έφαγε πολλά χαστούκια από τη ζωή, δυστυχώς. Και βέβαια το παιδί το άλλο, για να έχει μια τέτοια περιουσία, για να έχει μια τέτοια δουλειά, πάει να πει ότι δεν είναι ένα παιδάκι τώρα περαστικό, τη πιάτσα είναι. Δουλεύει κι αυτό. Ναι, δουλεύει. Και σου λέει μαγκάκι, μάγκε. Φαίνεται ότι για καλό πήγε εκεί και ναι. Πήγε πολύ κράξιμο. Λοιπόν, και λέει μάγκε, εγώ εδώ στέκομαι στα πόδια μου. Δεν παίρνω ούτε μπαμπάκα να μου δώσει χαρτιζιλίκι. Ούτε το παίζω γκόμενο δεξιά και αριστερά για να πάω να βάλω κανένα φράγκο για να μπορέσω να πάω έστω στο τσαμπέ κάπου να μπω μέσα. Εγώ έχω την τσεπούλα μου γεμάτη, μπουκάρω και τα χώνω. Τα χωνίδη ο κύριο. Απ' την άλλη όμως, εντάξει, οκ, okay, ένιωσε μειονεκτικά, αλλά απ' την άλλη να δίνεις την πρώτη συνέντευξη και ξαφνικά να λες τι επαγγέλλεσαι, νοικιάζεις σπίτια, κάνω, έχω το ακριβό το αμάξι που έβαλε στο Instagram. Αναγκάστηκε να δείξει ότι ο άνθρωπος στέκεται και ότι είναι ταχωνίδης, στο ξαναλέω, και καλά εξηγήθηκε, γιατί κάποιοι κοιτάξανε ότι είναι πιο ψηλή η κοπέλα αυτή. Όχι, το δικαιολόγησε ότι φορούσε 20 πόντα και να του πω ότι τα 20 πόντα δεν είναι εύκολο να βγουν. Αυτό ήταν γύρω στα 12 πόντους. 20 πόντα δεν μπορεί να το προχωρήσει. Βρε και έτσι να είναι. Τι σημασία έχει αν είναι πιο κοντός από την κοπέλα του. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, και επειδή πραγματικά στεναχωρήθηκα πάρα πολύ στο Twitter με αυτή όλη την ιστορία, λοιπόν, γι' αυτό και εγώ το χαίρομαι και λέω, ταχωνίδης ο κύριος, τα έχει. Η τσέπη του είναι φουσκωμένη και είναι και πιτσιρίκος, δεν είναι μεγάλος. Έτσι. Είναι μικρός. Ναι, είναι πιτσιρίκος. Φανταστείτε να μεγαλώσει κιόλας. Νομίζω ότι το σχολείο είναι μαζί, να φανταστείτε. Ναι, φαντάστε γίνεται. Δεν είναι, παιδιά, δεν είναι ζευγάρι τυχαίο αυτό τώρα. Και αν, εάν χωρίσουν, σίγουρα θα έρθει αυτός. Δεν θα έρθει αυτή. Γιατί μου, δεν βλέπω να έχει πάρει μια λατσάρα, όχι. Δεν βλέπω ναι, και εγώ αυτό νομίζω, αλλά δεν ξέρει, εντάξει, είναι μικρά ακόμα. Κατά άλλα, άλλα κοριτσάκια έχουν το πρόβλημα. Το μεγάλο που πήραν μια λατσάρα, αυτή η συγκεκριμένη όχι. Τέλος πάντων, να πούμε στα παιδιά εμείς να είναι πάντα ευτυχισμένοι, να είναι μαζί και πάντα χαμογελαστοί. Γιατί άμα έχουν χαμογελαστό πρόσωπο, σημαίνει ότι όλα του γύρω πάνε θετικά. Και να τα παίρνουν όλα στην πλάκα, βέβαια, γιατί έχει φάει και η Άννα Μαρία πολύ κράξιμο, έχει φάει και ο Τάσος κράξιμο. Παιδιά, γράψτε του όλου τα παλιά στα παπούτσια. Και κάνετε την πορεία σας εσείς να περνάτε καλά. Εξάλλου, όταν ταχώνει ο κύριος, πάντα έχει δίκιο. Και ο πληρώνω έχει δικαιώματα. Ο δεν πληρώνω το βουλώνει και κάθεται στην άκρη.